Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Θα πάμε στον κύριο Γιώργο Νικητίδη που είναι μαζί μας. Καλημέρα Γιώργο και καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και όταν βγαίνει στον Αντένα να λες ότι είμαστε από την Καλλιθέα και έχουμε τέτοια ωραία θέα, κατάλαβες? Γιατί Ελένα, πρόσεξε να δεις, μπερδεύτηκα. Βγαίνει ο Γιώργος στον Αντένα, πότε ήταν το Σάββατο, δεν θυμάμαι, το πρωί. Και λέω, τι έγινε, πότε ήρθε στο σπίτι μας ο Γιώργος? Είναι ακριβώς ίδια θέα. Με την ίδια θέα, έτσι. Λοιπόν, τι γίνεται Γιώργο, για πες μου. Εδώ, εδώ λίγο ξαναζεσταίνεται, βλέπεις, μπαίνει η αγορά από σήμερα, μπαίνουν κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, τακταίο, σαν να ξαναρχίζει λίγο η ζωή και καπάκι έρχεται σήμερα και δήλωσε το Άδωνη Γεωργιάδη, στον Sky συγκεκριμένα, για την περίπτωση άρσης του απαγορευτικού μετακίνησης από νομό σε νομό με άμεσο στόχο το άνοιγμα των χιονοδρομικών κέντρων. Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Να σου πω Χρήστο, έχουμε ξεκινήσει ως ολότητα χιονοδρομία, δηλαδή ακόμα και εμείς που ασχολούμαστε με το αθλητικό κομμάτι της χιονοδρομίας και βέβαια όλο το φάσμα του χειμερινού τουρισμού, τα χιονοδρομικά κέντρα, οι επιχειρήσεις όλες αυτές που σχετίζονται με το χειμερινό τουρισμό, οι οποίες να σημειωθεί ότι είναι ίσως οι πιο βαθιά πληττόμενες, με την έννοια ότι από τον Μάρτιο του 20 μέχρι σήμερα είναι κλειστές. Ναι. Στις περιόδους αυτές δεν αποσχόλησαν προσωπικό αφού δεν λειτουργήσαν. Mm-hmm. Και δεν ήταν μέσα στα δεδομένα που θα μπορούσαν να έχουν ενισχύσεις, επιδοτήσεις, σωστά, επιστρεπτές, σωστά, προκαταβολές κτλ. Διότι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις αφού είναι εποχικές. Δεν αντιμετωπίστηκαν στη λογική του καλοκαιρινού τουρισμού, ας το πούμε έτσι, με αποτέλεσμα και κλειστές να μένουν και ενισχύσεις να μην παίρνουν και βέβαια το προσωπικό που αποσχολούν, είτε λέγονται καταφύγια, είτε λέγονται κυρίως το αθλητικό κομμάτι, οι σχολές, οι προπονητές, οι δάσκαλοι, ολόκληρος κόσμος. Τα ίδια τα χιονοδρομικά κέντρα, είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός, δεν φαντάζεστε πόσο μεγάλος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που απασχολούνται κατά τη διάρκεια του χειμώνα με τη χιονοδρομία κυρίως, αλλά γενικότερα με το χειμερινό τουρισμό. Κάναμε λοιπόν πάρα πολλές προσπάθειες, καταρχάς να δείξουμε το αυτονόητο, ότι η χιονοδρομία δεν είναι υγειονομικά, έτσι το πω σε εισαγωγικά, επικίνδυνη, αναφορικά με τα θέματα COVID, αφού εκ των πραγμάτων οι αποστάσεις υπάρχουν, στις χρήσεις των lift των χιονοδρομικών κέντρων υπάρχουν δεδομένες αποστάσεις και μπορούν να καθοριστούν επιπλέον πράγματα στα χιονοδρομικά κέντρα όπου ο αναβατήρας είναι με καρέκλα και αντί να είναι διθέσιο ή τριθέσιο ή τετραθέσιο μπορεί να χρησιμοποιείται από έναν άνθρωπο κάθε φορά. Επίσης ούτως ή άλλως οι άνθρωποι είναι προστατευμένοι κυρίως για λόγια για το κρύο, αλλά το να προσθέσουν μια επιπλέον μάσκα εάν είναι απαραίτητο δεν τους είναι και κανένα πρόβλημα. Και βέβαια σε ό,τι με αφορά εμένα από την πλευρά της Ομοσπονδίας των χειμερινών αθλημάτων, στάθηκε αδύνατο να μπορέσουμε να κάνουμε τις προπονήσεις των αθλητών των σωματείων, όλων των σωματείων της χώρας. Καταφέραμε λοιπόν σαν πρώτο σκαλοπάτι να λειτουργήσουμε το χιονοδρομικό κέντρο της Βατσιλίτσας, το οποίο είναι αρμοδιότητα, ευθύνη και ιδιοκτησία, ας το πούμε έτσι, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, mm-hmm. κατά συνέπεια είναι μια καθαρά αθλητική υποδομή της χώρας. Να λειτουργήσει λοιπόν η Βασιλίτσα για τις εθνικές μας ομάδες, κυρίως για τους αθλητές μας, οι οποίοι οι μικρότεροι που φέτος μέσα στο 2021 θα πάρουν μέρος στο Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νεότητας και οι μεγαλύτεροι που προετοιμάζονται για να διεκδικήσουν τις προκρίσεις τους για τη χειμερινή Ολυμπιάδα του 2022.
Ήδη από σήμερα το πρωί, γιατί τις προηγούμενες μέρες δυστυχώς οι συνθήκες ήταν, πρώτα είχαμε τις πολύ χαμηλές, τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες και τις βροχές, στη συνέχεια ήρθε η χιονοθύελλα και οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Από σήμερα το πρωί οι αθλητές μας είναι στην Βασιλίτσα και ξεκινάνε την προετοιμασία τους. Ένας μέγιστος αριθμός είναι περίπου γύρω στους 60 γραμμένοι στην σχετική λίστα, στην πραγματικότητα θα είναι γύρω στους 40-45 mm-hmm. μαζί με τους προπονητές τους σε γκρουπ με ωράρια, 3 ώρες νωρίς και 3 ώρες λίγο αργότερα, για να μην υπάρξει κανένας συνωστισμός. Αυτό λοιπόν θα καταδείξει και στην πράξη το πόσο πραγματικά ασφαλής είναι η χιονοδρομία στα θέματα COVID. Βέβαια εδώ θα ανοίξουν χιονοδρομικά κέντρα, αλλά ανοίγει γενικότερα για μια περιοχή και ο χειμερινός τουρισμός. Το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη στην περιοχή μας, έτσι. Έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή αυτό που ξεκίνησα να περιγράψω, Χρήστο, το είπα για τον απλό λόγο ότι σκεφτείτε ότι αυτοί οι 40-45 αθλητές και οι ξέρω εγώ 10-12 προπονητές, οι οποίοι δεν είναι όλοι από περιοχές που μπορούν να πηγαίνουν και να έρχονται αυθημερών στη Βασιλίτσα, θα μείνουν κάπου, θα τρώνε εκεί που θα μείνουν κατά ανάγκη, αφού η εστίαση είναι κλειστή, θα τρώνε στα ξενοδοχεία που μένουν και τα λοιπά. Βέβαια, βέβαια. Αν αυτό δοθεί και λίγο περισσότερο, να σου πω και σαν είδηση, ας πούμε, ότι ήδη σήμερα το πρωί έχουμε στείλει ως Ομοσπονδία σχετικό αίτημα στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και σε όλους τους φορείς που εμπλέκονται, να δοθεί μια δυνατότητα να ανοίξουν ορισμένα επιπλέον χιονοδρομικά κέντρα ώστε να γίνονται μικρές μετακινήσεις, ναι. τα τοπικά ή τα γύρω από αυτά τα χιονοδρομικά κέντρα σωματεία να μπορούν να εξυπηρετήσουν τους συλλόγους και τους αθλητές τους για να μπορέσουν να ξεκινήσουν σιγά σιγά να γίνονται οι προπονήσεις. Όπως το δικό μας ακριβώς. Έρχεται ένα μήνυμα εδώ. Αν ο κορονοϊός λεσκοτώνεται στα σχολεία με ανοιχτά παράθυρα, σκέψου τι παθαίνει ο κορονοϊός στα χιονοδρομικά κέντρα στους μείον 15. Σωστό. και αυτό θα ήταν. Αν και βέβαια υπάρχει η γενικότερη θεώρηση ότι ο κορονοϊός δεν σκοτώνεται από τη θερμοκρασία. Τα σχολεία, για να είμαστε έτσι ακριβείς, τα σχολεία, τα παράθυρα ανοίγουν για να γίνεται ανανέωση του αέρα. Έτσι, βέβαια. Φαίνεται όμως ότι αυτό μπορεί να μας οδηγήσει, γιατί έχουμε ξεχάσει πότε βγήκαμε ή πότε ήρθε κόσμος στο νομό μας. Έχουμε τουλάχιστον 2 μήνες να βγούμε τον νομό και άλλους τόσους βέβαια να δούμε άνθρωπο στο νομό μας. Όχι ότι η κατάσταση και πριν ήταν καλύτερα, αλλά τουλάχιστον μπορούσαμε να κάνουμε μια μετακίνηση. Πιστεύεις, Γιώργο, ότι αυτό μπορεί να είναι και η πανεκκίνηση του τουρισμού πυλώνα για την περιοχή μας ξανά? Θα δούμε πότε θα γίνει, ίσως αρχές Φεβρουαρίου, πιο αισιόδοξοι. Ακούγαμε και για τέλη Φεβρουαρίου, αλλά νομίζω ότι εκεί θα χαθούν λίγο τα χιονοδρομικά. Αν είναι να γίνει κάτι, νομίζω ότι θα γίνει κάπου τώρα κοντά, ίσως μετά από μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες. Χρήστο μου, αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι εάν δοθεί αυτή η δυνατότητα για τα χιονοδρομικά κέντρα σε πρώτη φάση, ναι, θα είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό, να το πω, crash test, σε, ναι, σχέση με το να ανοίξει σταδιακά ο χειμερινός τουρισμός και άρα η πόλη, έτσι, η περιοχή, η δική, ναι, μας, να αρχίσει σιγά σιγά να δέχεται, και μάλιστα θα είναι και καλό, γιατί δεν θα φτάσουμε, ξέρω εγώ, στις απόκριες που είναι στα μέσα του Μάρτη, ναι, ναι, και που μπορεί να δημιουργηθεί πολύ έντονη και συντονισμένη και κίνηση ίσως. Θα μας βοηθούσε πάρα πολύ λοιπόν να πάμε σταδιακά, βήμα-βήμα στο άνοιγμα. Αυτός άλλωστε, έτσι μεταξύ μας τώρα που δεν μας ακούει και κανείς, ήταν και ο λόγος που εγώ επιδίωξα ως Σύλλογος Χιονοδρομίας της Καστοριάς να πούμε δύο πράγματα για το χιονοδρομικό κέντρο και στο Open στην εκπομπή της Σύστης Χριστίδου. Α, τα έχεις πάρει όλα τα κανάλια το Σάββατο. Θα έλεγα μάλλον με είχαν πάρει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, είπαμε 2-3 πράγματα για την Καστοριά ως φυσική ομορφιά κτλ. Εγώ αυτό που ήθελα ουσιαστικά να πω είναι ότι αν για κάποιους τώρα που θέλεις... Μα έδειξες τόσο υπέροχες εικόνες, δηλαδή θα μπόθηκαν πραγματικά και οι ίδιοι παρουσιαστές. Αυτό που ήθελα να πω, Χρήστο, είναι ότι μπορεί να χιόνιζε σε όλη την Ελλάδα αυτές τις μέρες, αλλά κάποιες περιοχές που έχουν, ναι, από τη φύση τους την ομορφιά, το στοιχείο του χιονιού απλά τις προσθέτει κάτι παραπάνω. Ναι, 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 δεν είναι, ναι, αυτό, ναι, που θα χαρακτηρίσει την ομορφιά της περιοχής.
Και έτσι πρέπει να κάνουμε πραγματικά όλοι μας. Όπως το έκανες Γιώργο, έτσι πρέπει να το κάνουμε πραγματικά όλοι μας. Γιατί αυτό μας έχει απομείνει τουλάχιστον την παρούσα φάση. Και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βλέπω ότι όλα αυτά τα ακούνε και οι ξενοδόχοι μας και τα καταλήμματα. Καταλαβαίνουμε ότι καίγονται και αυτοί οι άνθρωποι που είναι πάρα πολύ ζορισμένοι. Πάρα πολύ ζορισμένοι. Απίστευτα ζορισμένοι. Είμαστε μια περιοχή, να μην το ξεχνάμε πάντα. Καμιά φορά λέμε ότι είμαστε η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, είναι η μόνη που δεν έχει θάλασσα. Στο συγκεκριμένο θέμα, και επειδή δόθηκε όποια άνεση δόθηκε να λειτουργήσει με τον τρόπο που λειτουργήσε ο τουρισμός, ο καλοκαιρινός τουρισμός. Το καλοκαίρι, αυτό λέγαμε. Έτσι, η Δυτική Μακεδονία λοιπόν τουριστικά ήταν κλειστή. Ναι. Και είναι κλειστή από πέρσι το Μάρτιο. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Κοντεύουμε χρόνο, πραγματικά. Κοντεύουμε χρόνο να δούμε άνθρωπο στην περιοχή μας. Αν το συνδυάσεις αυτό, Χρήστο μου, και με το γεγονός, για να το γυρίσω και πάλι στο κομμάτι της χιονοδρομίας, ότι πριν το Μάρτιο του 20 που επιβλήθηκε το lockdown, δεν είχαμε χιόνια. Και ήταν από τις κάποιες χρονιές αυτές που φτάσαμε μέχρι το Μάρτιο. Το χιονοδρομικό κέντρο του Βιτσίου πέρσι λειτουργήσε 2 μέρες, ένα Σαββατοκύριακο. Μάλιστα. Γιατί δεν είχαμε χιόνι. Αλήθεια, τώρα πώς είναι η κατάσταση πάνω? Μετά το Μάρτιο που χιόνισε, είμαστε κλειστά. Επάνω η κατάσταση είναι καλή. Τώρα όλο το τριήμερο αυτό έχει βάλει πάρα πολύ χιόνι. Εγώ νομίζω ότι και ο κόσμος που με κωδικό 6 βγήκε για να κάνει τη βόλτα του και ανέβηκε, ήταν πολύ ο κόσμος όλες αυτές τις μέρες από την Πολωνία. Αλλά ακόμα και αυτό το τελευταίο το Σαββατοκύριακο, παρόλο ότι οι θερμοκρασίες ήταν τρομακτικά χαμηλές, δηλαδή στο Βίτσε είδαμε -20, -21 τις πρωινές ώρες. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν, μακάρι αυτό που βγαίνει ως δήλωση σήμερα να γίνει και πραγματικότητα πάρα πολύ σύντομα. Επαναλαμβάνω, έχουμε να δούμε ξένον άνθρωπο ουσιαστικά από πέρσι τον Μάρτιο. Βέβαια, εντάξει, αν πάμε στα πολύ πρόσφατα, έχουμε τουλάχιστον 2 μήνες. Αλλά ουσιαστικά από πέρσι τον Μάρτιο η περιοχή μας τραβάει τα πάνδυνα. Για να δούμε μήπως αλλάξει κάτι σε αυτήν την περίπτωση. Τώρα, ευχή και ελπίδα, Χρήστο. Μακάρι. Ευχή και ελπίδα. Μακάρι. Γιώργο, πριν κλείσουμε, επειδή είσαι άνθρωπος των αθλητισμού των Ομοσπονδιών, στην Ελλάδα σήμερα υπάρχει μια πολύ μεγάλη υπόθεση που έχει να κάνει με αυτά που κατήγγειλε η Ολυμπιονίκης μας. Και όχι μόνο, βλέπεις τι γίνεται από πολλές κυρίως αθλήτριες. Και Νίκη Παχογιάννη, βγήκαν και άλλες αθλήτριες κτλ. Πιστεύεις ότι μπορεί να δημιουργήσει και ένα κλίμα καχυποψίας γενικότερα σε γονείς, σε οικογένειες, για το πού στέλνουν και τα παιδιά τους, ή πιστεύεις ότι είναι κάποια πράγματα ίσως μεμονωμένα που πρέπει οπωσδήποτε να βγουν και να καταδικαστούν αυτοί που ευθύνονται? Πώς το βλέπετε και εσείς οι άνθρωποι του αθλητισμού όλο αυτό? Θέλω να σου πω, καταρχάς νομίζω ότι ισχύουν και τα δύο. Δηλαδή, αφενός είναι μεμονωμένα περιστατικά, αφετέρου όμως σίγουρα δημιουργούν ένα προβληματισμό στους γονείς, ναι, των μικρών κυρίως παιδιών, που ουσιαστικά εμπιστεύονται τα παιδιά τους στα σωματεία. Βέβαια. Γιατί το πρώτο κομμάτι, το πρώτο κύτταρο είναι τα σωματεία. Οι ομοσπονδίες έρχονται να συντονίσουν τη λειτουργία, την αγωνιστική των αθλημάτων και των σωματείων, και στη συνέχεια να δημιουργήσουν τις εθνικές ομάδες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, και δεν σου κρύβω ότι και προσωπικά αλλά και ως διοίκηση της Ομοσπονδίας της Χιονοδρομίας είμαστε πάρα πολύ προβληματισμένοι στο τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τους γονείς των παιδιών, ναι, ναι, που έρχονται στα αθλητικά σωματεία. Εγώ από τη δική μου θέση, και από τη δική μου θέση εννοώ και στο Σύλλογο Χιονοδρομίας της Καστοριάς αλλά και στην Ομοσπονδία Χειμερινών Αθλημάτων, έχω προβληματιστεί πάρα πολύ, αλλά από την άλλη νομίζω ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ότι οι γονείς και κυρίως στις μικρές κοινωνίες όπως είμαστε εμείς εδώ στην Καστοριά, που λίγο πολύ ξέρουμε ο ένας τον άλλον, εμπιστεύονται τα συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα που βλέπουν ότι εμπλέκονται με τα σωματεία, και προχωράμε με αυτήν ακριβώς την... Εγώ θέλω να διαβεβαιώσω απλά όποιον μας ακούει, και όχι, και δεν αναφέρομαι στους γονείς των παιδιών που είναι του Συλλόγου Χιονοδρομίας,
αλλά οποιοδήποτε αθλητικού σωματείου στον τόπο μας, προς Θεού μην αυτός ο προβληματισμός επηρεάσει, δημιουργήσει ένα τράβηγμα των παιδιών έξω, από τον, έξω από τον αθλητισμό, θα είναι, θα είναι καταστροφικό, για τα ίδια, για τα, ίδια τα παιδιά, για την ίδια τους ίδιους τους χαρακτήρες που αναπτύσσει ο αθλητισμός. Από την άλλη, βεβαίως, όπου υπάρχουν αυτά τα περιστατικά, να τιμωρούνται παραδειγματικά, γιατί εδώ δεν πρόκειται για ανθρώπους. Εδώ είναι ζώα που εκμεταλλεύονται την θέση τους, τη δύναμή τους, την ισχύ τους και την εξουσία τους, εις βάρος κοριτσιών που είναι πραγματικά μέσα, μέσα στα νιάτα τους. Δηλαδή είναι, είναι τρομερό και να συμφωνώ, το σκεφτείς. Συμφωνώ μαζί σου, Χρήστο, και γι' αυτό και θεωρώ ότι ήταν και πάρα πολύ σημαντική όλη αυτή η πρωτοβουλία που πήρε το Υπουργείο Αθλητισμού, ο Υφυπουργός, και ξεκίνησε, γιατί όλα αυτά προέκυψαν μετά από την, από την ημερίδα που, που διοργάνωσε τη διαδικτυακή το, το Υφυπουργείο, αυτό την ημερίδα με τίτλο «Σπάσε τη σιωπή», και από εκεί πιθανότατα, δηλαδή εκεί βρέθηκε και η, δόθηκε η αφορμή και το κατάλληλο ερέθισμα, και ο χώρος και ο χρόνος να το αναφέρουν, παρόλο ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.